Καλώς ήρθες, ετοιμάσου για κάτι μοναδικό, για κάτι ιδιαίτερο. Θα ανοίξουμε μαζί αστρολογική πύλη. Ναι, ισχύει. Υπάρχει τέτοιο άνοιγμα, υπάρχει και στην πραγματικότητα. Απλά ξέρετε, η αστρολογία έχει πάρα πολλά μυστικά, έχει πολλές έτσι πληροφορίες, δεν τις γνωρίζουν όλοι, αλλά από εδώ, από αυτό το κανάλι, μαθαίνεις πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν κάνε την εγγραφή σου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 20.000 συνδρομητές. Πηγαίνουμε εξαιρετικά, μεγαλώνουμε συνέχεια. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή λοιπόν και πάτα και το καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται οι ειδοποιήσεις, διότι από αυτό το κανάλι πέρα από, κάνω πάρα πολλές αναλύσεις και τα ρο και Lenormand, αστρολογικές αναλύσεις, γράφω άρθρα, γράφω προβλέψεις με ζώδια, αριθμολογικά, μυστήρια πράγματα. Αγγίζουμε λοιπόν το μυστήριο αυτού του κόσμου και αγγίζουμε λοιπόν αυτά τα μυστήρια τα οποία συμβαίνουν και προσπαθούμε να βρούμε τις αλήθειες με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή τη διαδικασία που ισχύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, η αστρολογία υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και επιβιώνει. Τώρα, μην πυροβολείτε την αστρολογία, πυροβολήστε τον αστρολόγο. Είναι αυτός ο οποίος, αν θα πει λάθος πράγματα ή αν δεν θα πει σωστά πράγματα, σε αυτόν οφείλεται. Η αστρολογία είναι μια κωδικοποιημένη γλώσσα, έχει πολλούς συμβολισμούς, έχει πολλές αλήθειες, αλλά πρέπει να είναι, να το πω έτσι, μάγκας ή μάγκισσα, αυτός ή αυτή που θα κάνει την ανάλυση και θα σου δώσει την πληροφορία. Τώρα, κάτι άλλο να ξεκαθαρίσω κάτι επίσης. Η αστρολογία είναι ένα προβλεπτικό μέσο, δεν είναι μαντικό μέσο, έτσι. Έχει μια προβλεπτικότητα, έχει μια σημειολογία. Και αυτήν είναι που πατάμε πάνω σε αυτή και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Μπορεί να γίνει πολύ ακριβής, μπορεί όμως να γίνει και με θολούρα. Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Όταν να γίνει μία ανάλυση, ο αστρολόγος βλέπει τον αστρολογικό χάρτη και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά εάν μπορεί ακόμα να προχωρήσει και σε ανάλυση. Ναι, ακριβώς αυτό που σας λέω. Υπάρχουν περιοχές όταν μπορούμε να βάλουμε ένα ερώτημα στο οποίο σου λέει προχώρα με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έτσι όπως είναι η διάταξη θα μπερδευτείς. Τι είναι όμως όλα αυτά? Είναι τόσο πολύ προδεδικασμένα, τόσο πολύ μπετόν αρμέ, είναι η μοίρα, είναι το πεπρωμένο, είναι για να αυτό και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε? Και ναι και όχι. Είμαστε, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της αστρόσκονης που υπάρχει έξω στο διάστημα, στον κόσμο, είμαστε αποτέλεσμα αυτής της θείας πνοής, όντως, έχουμε θεϊκή πνοή μέσα μας, έχουμε μέσα μας όλο το διάστημα υπάρχει, διότι κάποιοι γαλαξίες, πλανήτες πριν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια μπορεί να διαλύθηκαν, να καταστράφηκαν, όμως τα στοιχεία τους ήρθαν, έλουσαν τη γη, εμποτίστηκαν στη γη και σιγά σιγά και εμείς αν παρατηρήσετε τι είμαστε, είμαστε νερό και χημικά στοιχεία. Έχουμε αρκετά χημικά στοιχεία τα οποία παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο. Τι θέλω όμως να πω με αυτό? Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, ότι προερχόμαστε από τα άστρα και είμαστε ένα. Είμαστε ένα με το σύμπαν, ένα με το Θεό, ένα με τη θεϊκή έμπνευση, ένα με το θεϊκό νου κτλ. Δεν θα μαθαίνω περισσότερο, διότι δεν θέλω να μπω σε φιλοσοφική αστρολογία και γιατί ισχύει. Την αστρολογία δεν την ενδιαφέρουν οι μεταπτώσεις. Η μετάπτωση έχει απαντηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια από τους αρχαίους δασκάλους. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ασχολήθηκαν, διάσημοι Έλληνες, αρχαίοι σοφοί που ασχολήθηκαν επισταμμένως την αστρολογία και τη θεωρούσαν και μάλιστα τη γλώσσα των σοφών. Ένας Πλάτων, ένας Πυθαγόρας, ένας Ιπποκράτης, ένας Πλοτίνος. Γιατί να ασχοληθούν τώρα αυτοί με την αστρολογία? Πέσανε σε τέτοια πλάνη, σε τέτοιο βύθισμα? Όχι, ξέραν πολύ καλά. Απλούστατα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε κάποια πράγματα. Πάμε όμως τώρα εδώ να δούμε τα δικά μας. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, έχεις επιλέξει στην κοινότητά μου. Μου ήρθε μια φλασιά, γι' αυτό έκανα έτσι μια παύση. Στην κοινότητά μου λοιπόν, προτού βγάλω βγάζω το θέμα, αλλά που θα αναλύσουμε την Κυριακή, και εκεί βγάζω και το διάλεξε μια κάρτα, διάλεξε μια εικόνα, να μπεις και εσύ στο κλίμα, δηλαδή να σε προετοιμάσω κατά κάποιο τρόπο του τι σε περιμένει και το τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φτιάχνω αυτές τις εικόνες, εγώ τις φτιάχνω, εν πάση περιπτώσει τις φτιάχνω εγώ μέσα από ειδικά προγράμματα, προκειμένου να έχεις και εσύ την έμπνευση και να συντονιστείς και με τη δική μου ενέργεια, τη δική μου σκέψη, τη δική μου δημιουργικότητα, αν θέλεις, εκείνη τη στιγμή που είπα «Α, οκ, μ' αρέσει αυτό έτσι όπως είναι» και έβγαλα την εικόνα, την κάρτα κτλ.
Αυτό που θα κάνουμε είναι οι αστρολογικές πύλες. Λοιπόν, να σας εξηγήσω δύο πράγματα, επιτρέψτε μου. Επίσης, να ξέρετε, αν βαριέστε να ακούσετε την εισαγωγή μου, υπάρχουν οι χρόνοι, μπορείτε να πατήσετε κατευθείαν και να πάτε στην ανάλυση και να τελειώνει η υπόθεση. Να πω όμως το εξής, γιατί είναι πολύ 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 όμως σημαντικό. Υπάρχουν μοίρες, οι αστρολογικές μας μοίρες παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι αστρολογικές μοίρες υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, μπορεί να είναι κρίσιμες, μπορεί να είναι αιρετικές, να είναι αβαταρικές κτλ. Παίζουν απίστευτα μεγάλο ρόλο. Να σας πω όμως το εξής, πάντα την αστρολογία τη βλέπουμε σε σύνθεση και σύνδεση και με τους υπόλοιπους σχηματισμούς του χάρτη, όχι μόνο, τώρα θα το κάνουμε ξεχωριστά, αλλά εννοείται ότι όταν βλέπουμε έναν χάρτη και πάμε να εξηγήσουμε, δεν πηγαίνουμε μόνο κομμάτι-κομμάτι, πάνω το κομμάτι-κομμάτι, αλλά βλέπουμε και το όλο μετά για να φτάσουμε στην συνολική εικόνα του ατόμου και αυτό που πρεσβεύει. Η μοίρα λοιπόν, οι μοίρες, και επειδή η λέξη μοίρα δεν είναι τυχαία, είναι ο αριθμός ο οποίος έχει ένας πλανήτης ή ο αριθμός ο οποίος υπάρχει σε έναν οίκο μέσα. Πάνω χάρη αν έχεις, ξέρω, λέω τώρα τον ήλιο, μάλλον τον κρυό στη 16η μοίρα, είναι η μοίρα του αρχηγού. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο αργά ή γρήγορα στη ζωή του θα έχει έναν ηγετικό ρόλο. Ηγετικός ρόλος δεν σημαίνει ότι βγαίνω προς τα έξω και διοικώ μόνο. Μπορεί να είναι, αν θυμάμαι καλά, ο Ουμπέρτο Έκο είχε 16η μοίρα στον κρυό, που είναι η μοίρα του αρχηγού. Δηλαδή βγήκε πολύ έντονα έξω και ήταν και μια πολύ έντονη προσωπικότητα, έτσι, και τα έλεγε έξω από τα δόντια. Και έχει γράψει και τα θαυμάσια αυτά βιβλία. Λοιπόν. Υπάρχουν λοιπόν μοίρες οι οποίες είναι ιδιαίτερες, χρειάζονται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει η 27η, αν θυμάμαι, μοίρα στον εγώ καιρό, η οποία είναι η μοίρα του πολέμου. Υπάρχουν μηδενικές μοίρες, η πρώτη μοίρα στον εγώ καιρό, που θα είσαι αρχηγόπουλο σε πράγματα, θα αναλαμβάνεις, θα έχεις βοήθειες στον επαγγελματικό τομέα κτλ. Υπάρχουν λοιπόν τώρα μοίρες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν μοίρες τις οποίες πρέπει να τις γεμίσεις μόνο με φως, γιατί είναι γεμάτα σκοτάδι. Και πέρα από αυτό, ο Καρέλι, ένας αστρολόγος μύστης, είχε λοιπόν αναφέρει και για 28 κλίδες, είναι μοίρες. 28 κλίδες έχουν λοιπόν πολύ μεγάλη δύναμη και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μπορούν να ανοίξουν και το άτομο να ποτιστεί με αυτή την ενέργεια, με θετική ενέργεια, προκειμένου να πετύχει κάποια πράγματα. Υπάρχουν διαδικασίες. Αν θέλετε, ένας πολύ απλός τρόπος για να ενεργοποιήσετε τη δική σας μοίρα, εντάξει, είναι αυτό που θα κάνουμε εδώ. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω διαλογισμού, αν θέλετε, μέσω αυτοσυγκέντρωσης ή να φτιάξετε έτσι το είναι σας σε μια απόλυτη ησυχία και να γεμίσετε με πολύ φως, πολύ θετικά, μέσα από προσευχή αν θέλετε, μέσα από οραματισμό, μέσα από manifestation techniques που λένε, πολλά πράγματα, προκειμένου να την ενεργοποιήσετε πάντα όμως με θετικό τρόπο, διότι υπάρχει ένας κανόνας, και όσοι ασχολούνται και ξέρουν, και ο κανόνας είναι ότι υπάρχουν καρμικά αντίκτυπα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πας εκ του πονηρού και γεμίσεις με δόλιο τρόπο την πύλη σου ή τη μοίρα σου, τότε θα έχεις μια επιτυχία ίσως στην αρχή, αλλά μετά όμως θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά, με τίμημα πάρα πολύ μεγάλο, διότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε στην αστρολογία είναι ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν και καρμικές συνέπειες. Και μάλιστα μπορείς να τις ανακαλύψεις. Φτάνουμε, τελείωσε, εδώ σταματάμε. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε λοιπόν. Κάτσε να πάω και εγώ στο. Να σου πω επίσης το εξής. Πέρα λοιπόν από το κανάλι μου, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr. Εκεί λοιπόν, στο akastaro.gr, υπάρχουν πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες. Εντάξει, κάρτα ημέρας, κάρτα με τον Ακάς, τρεις κάρτες. Υπάρχει μαντίο, υπάρχει μαγική σφαίρα, τρελή μαγική σφαίρα, υπάρχουν ρούνι, πλήρες αριθμολογικό προφίλ και αναλύσεις με πάρα πολλές αριθμολογικές επιλογές για να μπορέσεις να καταλάβεις αδελφές ψυχές, διδύμες φλόγες, πεπρωμένο, κύκλι, πλήρης ανάλυση του ονόματός σου, του επωνύμου, της ημέρας γέννησης, ημερομηνία γέννησης, ημέρα γέννησης. Πολλά. Έχω φτιάξει πάρα πολλά με πολύ μεράκι. Είμαι ένα παλιό κανάλι, ερασιτεχνικό κανάλι, το οποίο βασίζεται καθαρά στην, αν θέλεις, ενημέρωση και πληροφορία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα, θα βγουν και εικόνες, θα τις έχεις δει ήδη τις εικόνες, είναι τέσσερα σύμβολα. Πρέπει να επιλέξεις ένα από τα τέσσερα σύμβολα. Τώρα, επειδή με ρωτάτε, αν θέλεις να επιλέξεις και κάτι άλλο, επέλεξε και δεύτερο. Θες να τα επιλέξεις όλα, επέλεξε τα όλα. Για κάποιο λόγο συμβαίνουν, διότι μηνύματα θα πάρεις.
Τα μηνύματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι σημαίνει όμως σύμβολο? Πάμε να δούμε τι σημαίνει σύμβολο στην αστρολογία. Θα σου το εξηγήσω, γιατί τα σύμβολα και τα σύμβολα τα αστρολογικά, δηλαδή αυτά που βλέπετε για τα ζώδια, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ξεκαθαρίσω και να σας πω και να το έχετε υπόψη σας, γράψτε το κιόλας αν θέλετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι τα σύμβολα συγχωνεύουν ξεχωριστές εμπειρίες ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Και είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Το σύμβολο που θα επιλέξεις δεν είναι δικό σου, είναι εμπειρίες πολλών ανθρώπων που με την ενέργειά τους ήρθαν και πότισαν αυτό το σύμβολο, αυτή την επιλογή. Οπότε παίρνουμε όλα αυτά τα συμβάντα, αυτό του απροσδόκητου, του περίεργου, μυστικιστικού κόσμου, έτσι, της μεταφυσικής, του ακατανόητου κόσμου, και αυτό το σύμβολο παρουσιάζει αλήθειες εδώ και τα φέρνει στην επιφάνεια. Τα σύμβολα έχουν λογική. Υπάρχει που τις βρίσκεις αυτή τη λογική σε ποικίλα επίπεδα και σε όλες τις γλώσσες, να το πω έτσι, του κόσμου και τις θεωρίες και θρησκευτικά πράγματα κτλ. Διότι πολλοί κόσμος αυτό που δεν καταλαβαίνει επίσης είναι ότι είναι και το 12ο που λένε. Στην ουσία δεν λατρεύαν τους 12 θεούς. Ήταν οι 12 σοφίες, ήταν οι 12 ενέργειες, όπως ήταν και οι 12 Απόστολοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και όλα αυτά τα συμβάντα και οι καταστάσεις και οι εμπειρίες που έχουν ζήσει οι άνθρωποι ενσωματώνονται σε αυτό το σύμβολο και αυτό που έχεις επιλέξει. Και αυτό το σύμβολο έρχεται και σου φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να δεις. Εντάξει, αυτό είναι. Η ζωή λοιπόν, όλη η ζωή συμπυκνώνεται και φέρνει πληροφορίες μέσα από αυτό το σύμβολο το οποίο θα επιλέξεις και θα το δούμε στη συνέχεια και έχει να σου μεταφέρει, πώς να σου το πω, νόημα, τι συμβαίνει, αυτό που ίσως έψαχνες, ένα ερωτηματικό μπορεί. Εντάξει, αυτό. Τέσσερα σύμβολα λοιπόν, ελπίζω να έχεις επιλέξει, υπάρχουν γεωμετρικά σύμβολα. Εγώ θα επιλέξω το τρίτο σύμβολο, την πυραμίδα με το χέρι Χάμσα, τη Σφατίμα το χέρι. Λοιπόν, σύμβολο με κύκλο, κύβος, υπάρχει η πυραμίδα και υπάρχει επίσης και το tube, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ο κόνος, το κονικό σύμβολο. Όλα κάτι έχουν να σου πούνε. Δεν έχεις ανακαλύψει γιατί πρέπει να στα αναλύσω εγώ, αλλά ετοιμάσου όμως τώρα για μεγάλες αποκαλύψεις. Έτσι, αυτά κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Τέτοια πράγματα, είπαμε 20.000 συνδρομητές, πάμε εξαιρετικά, μεγαλώνουμε, έλα στην παρέα μας, έλα και εσύ, έλα να μεγαλώσουμε κι άλλο, έλα να τα λέμε. Μπορείς να μου γράψεις κάτω από τα σχόλια, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, μπορεί να γράψεις και την αντίρρησή σου, είναι ok. Όμως κάτι να με σωστό τρόπο, μην μου γράψεις βρυσίες, διότι θα το σβήσω και θα σε διαγράψω το κανάλι έτσι χωρίς καν να απαντήσω. Οπότε, αυτά λοιπόν αγαπημένες, αγαπημένοι μου, και έλα τώρα να κάνουμε εδώ τα δικά μας όμορφα πράγματα. Ιδιαίτερες κάρτες του Τουταγχαμών. Εδώ σε θέλω. Εδώ λοιπόν είναι κάποια, μάλλον θα ανακαλύψουμε τα σύμβολα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα στον εξηγήσω, κάτσε όμως να επιλέξουμε, θα δεις. Στην ουσία τι θα κάνω, θα επιλέξω από εδώ μοίρες και ζώδιο, σε τι απευθύνεται, και στη συνέχεια θα επιλέξουμε συγκεκριμένα άλλα τρία χαρτιά, τα οποία παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, το οποίο και θα σου αποκαλύψουν αυτά, την πύλη που επέλεξες γενικότερα. Είμαστε, ναι, και θα σου αποκαλύψουν πληροφορίες και το σύμβολό σου θα σου αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε εν μέσω, αυτή τη στιγμή έχουμε μπει για τα καλά στην έκλειψη. Πολύ σημαντική, πολύ ιδιαίτερη, το κλειδί της είναι. Α, μη χάσεις καθόλου, δες το προηγούμενο ακριβώς ανάλυση που έχω ανεβάσει σχετικά με το κάρμα, σχετικά με την πύλη, και το προηγούμενο αν θέλεις βίντεο, πάλι που μιλάει για ανοίγματα, για εκλείψεις, μπες οπωσδήποτε να τα δεις. Οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές, αφιέρωσε ένα μισάωρο από τη ζωή σου, δεν είναι και τόσο τρομακτικό. Εντάξει, με καφεδάκι, χαλαρά, ωραία, όπου και αν βρίσκεσαι, είσαι στην παραλία, είσαι στο σπίτι σου, είσαι στο καναπέ σου, στη βεράντα, είσαι έξω για καφέ, διαβάζεις, κάνεις, θες να ξεκουραστείς λίγο. Θες να αφήσεις λίγο το μυαλό σου να βγει από τα προβλήματα, τη δουλειά, τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, τον γκόμενο, την γκόμενα, το ένα το άλλο. Μπες λοιπόν και άκουσε λίγο και θα δεις πόσο θα αλλάξεις μετά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε, έχω ανακατέψει πάρα πολύ καλά και η επιλογή για το πρώτο σύμβολο είναι αυτή εδώ. Έχει βγει μια αρσενική ενέργεια, αφορούν, λοιπόν, οι μοίρες που αφορούν είναι 21 έως 30, θα σου πω τι σημαίνει αυτό. Έχουμε λοιπόν εδώ
σπαθί, έναν σπαθάτο. Τα σπαθιά σημαίνουν αέρας, άρα μιλάμε για ζώδια του αέρα. Ξεκινάμε από εκεί. Οι μοίρες οι συγκεκριμένες αφορούν τα ζώδια τα παρορμητικά, κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώ καιρός, αλλά επειδή είναι και σπαθί, είναι το σύμβολο του σπαθιού, αφορά και τα ζώδια του αέρα. Άρα τι έχουμε εδώ, να σου πω λίγο τη σύνθεση. Ο αέρας σημαίνει σκέψη, σημαίνει αποφασιστικότητα, σημαίνει ψάχνω, επίσης σημαίνει... Επίσης, επειδή πρόκειται και για το... επειδή λέμε για αέρα, αφορά λοιπόν το τρίτο ζώδιο του αέρα, το οποίο ποιο είναι το τρίτο ζώδιο του αέρα, το τελευταίο δηλαδή, είναι ο υδροχόος. Μιλάμε για υδροχοϊκή λοιπόν ενέργεια, εντάξει. Οι μοίρες συγκεκριμένες βεβαίως αφορούν παρορμητικά ζώδια, 21 έως 30, για το συγκεκριμένο αφορούν λοιπόν και το παρορμητικό κομμάτι, αλλά πάμε όμως να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα για να στα αναλύσω. Εδώ λοιπόν έχουμε αποφασιστικότητα. Έχουμε λοιπόν υδροχόο, έτσι. Το πρώτο χαρακτηριστικό μας είναι αυτό. Υδροχόος λοιπόν, και πάμε να δούμε μοίρες. Ο υδροχόος, ποιες μοίρες όμως θέλουμε? Για κάτσε να δούμε. Εδώ τώρα μπορείς να βάλεις και το... Ναι, να δεις. Επειδή είπα για παρορμητικά ζώδια, το ανέφερα. Αν τυχόν συμπίπτουν κάποιες μοίρες από 21 έως 30 που έχεις αυτά τα ζώδια που ανέφερα πριν, δηλαδή στα παρορμητικά, δηλαδή κρυό, καρκίνο, ζυγό, εγώ καιρό, αν κάπου έχεις από 21 έως 21 τη μοίρα σε κάποια από αυτά τα ζώδια στο αστρολογικό σου χάρτη, πρέπει να μπει σε κάποιο αστρολογικό πρόγραμμα να το δεις, κάτι θέλει να σου πει. Εντάξει. Πάνω σχάρι, αν έχεις 21 τη μοίρα στον εγώ καιρό, κάτι θέλει να σου πει. 22η μοίρα στο ζυγό, κάτι θέλει να σου πει. Πάμε όμως να ανοίξουμε τώρα και να δούμε τη μοίρα. Τρεις κάρτες. Οι τρεις κάρτες λοιπόν είναι οι εξής. Είναι. Όπα. Εδώ βγαίνει μια ουδέτερη κάρτα, η οποία είναι το κάρμα. Άμοιβες και προστασία. Ξεκινάμε με την ευλογία. Είναι μια κάρτα θαυμάτων, σημαίνει βγαίνει εδώ, δεν μετράει σαν αριθμός. Και αυτό, αγαπημένε μου, που έχει να σου πει, είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχεις προστασία. Ό,τι σου έχει συμβεί είναι καρμικό. Ό,τι σου έχει συμβεί έπρεπε να το βιώσεις, έπρεπε να το περάσεις. Πώς να σου το πω, αν δεν θες να ακούς τη λέξη καρμικό, ήταν θέλημα Θεού, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, πάρ' το έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις ευλογίες, είναι μια κάρτα πολύ καλή, είναι μια κάρτα προστασίας, πίστεψε το. Πάμε να ανοίξουμε τις μοίρες, πύλη με μοίρες. Λοιπόν, η τρία, και εδώ το χαρακτηριστικό που είναι, έχουμε πάλι ξύφη, σημαίνει λοιπόν ότι με το τρία ξυφών, το τρία ξυφών θέλει να σου πει βιές από τη στεναχώρια, βγες από την απογοήτευση. Εύκολο να στο λέω, αλλά από την άλλη όμως είναι ένα μήνυμα αυτό εδώ, το οποίο παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το επόμενο που μας έρχεται, μια πολύ όμορφη κάρτα, είναι το δύο καρό, δύο γης. Εδώ σημαίνει συναντήσεις, σχέσεις, φιλία, δώρα, γη, αργός χρόνος. Και το τελευταίο που θα τραβήξω είναι πάλι τρία, αλλά είναι το τρία καρό. Εδώ έχουμε πάλι γη και σημαίνει ικανότητες, σημαίνει συνεργασία, σημαίνει επιτυχίες, δημιουργικότητα. Αν τα βάλω όλα κάτω, τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ έχουμε αέρα, γη, σκέψη και χρόνος, αποφασιστικότητα και υπομονή. Έχουμε λοιπόν εδώ υδροχόος που είπαμε προηγουμένως, γιατί είναι το τελευταίο ζώδιο του αέρα, και η μοίρα η οποία θα εξετάσουμε είναι η 3 και 3 6 και 2 8. Άρα εξετάζουμε την 8η μοίρα του υδροχώου. Το σύμβολό σου λοιπόν είναι η 8η μοίρα του υδροχώου, και φυσικά με όλες αυτές τις πληροφορίες που σου είπα και προηγουμένως. Και άκου τώρα τι σημαντικά έχω να σου πω για αυτό το σύμβολο. Έχει ένα μυστικό όνομα. Η πύλη του λοιπόν, το σύμβολο αυτό, λέγεται μία σημαία μετατρέπεται σε αετό.
Να γιατί η αστρολογία είναι μια γλώσσα συμβολισμών και κρύβει αρκετά μυστικά και πολλές φορές δεν επιτρέπει και σε ανθρώπους να ασχοληθούν μαζί της. Ναι, ισχύει αυτό που σας λέω, δεν θα το αναλύσω τώρα. Αυτοί που είναι πολύ εναντίον της, αυτοί που την πολεμάνε, δεν τους αφήνει η ίδια η αστρολογία να μπουν μέσα σε αυτή την ενέργεια και να καταλάβουν. Η ζωή είναι γεμάτη συμβολισμούς. Εκτός και αν πιστεύεις ότι η ζωή δεν έχει κανένα συμβολισμό, είναι πεζή, είναι κοινή, ή δεν έχει κανένα όραμα, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, λάθος και ακούς εμένα, ίσως πρέπει να πας κάπου αλλού. Τι σημαίνει όμως αυτό? Είναι η δύναμη της αλλαγής. Η δύναμη του να κάνεις ένα σύμβολο, να το κάνεις πνευματικό, που είναι ο αετός. Εντάξει. Σημαίνει το νόημα, σημαίνει η μυστηριώδης μεταμόρφωση, για να σε βάλω λίγο να τα καταλάβεις. Σημαίνει ο οραματισμός, που είναι ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός που είναι του αετού, η ενσωμάτωσή του σε μία ζώσα πραγματικότητα που είναι ο αετός, διότι ο αετός είναι κάτι, δεν είναι μόνο σύμβολο, είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι, σαν, είναι κάτι που πετάει, είναι στον ουρανό, έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι πραγματικό, μιλάμε για κάτι για εσένα, δηλαδή κάτι που πρέπει να βιώσεις, να εμπειριωθείς, να ζήσεις. Είναι ένα αρχέτυπο. Και αυτό το αρχέτυπο του αετού έχει ένα κλείδι και θα σου το αποκαλύψω τώρα αμέσως. Η δύναμη. Ο αετός είναι η δύναμη, τελείωσε. Ο αετός πετάει ψηλά στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός, λοιπόν, που λέει και το τραγούδι. Και όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά συμβολίζει τη δύναμη. Βγήκε η προστασία. Βγήκε ένα σύμβολο εδώ πέρα όπου είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς Ξυφών λοιπόν, όπου συμβολίζει δύναμη. Συμβολίζει αλήθειες. Συμβολίζει τον ουρανό. Συμβολίζει τις αλήθειες εκείνες που είναι και οι πνευματικές αλήθειες. Είναι ένα σύμβολο το οποίο σου λέει ότι εδώ και τώρα πρέπει να δράσεις με το όραμα. Να συλλάβεις λοιπόν τις αξίες με το μυαλό σου, γιατί ξεκινάμε λοιπόν με ο υδροχό που σημαίνει, είπαμε, σκέψη, με το μυαλό, τις αξίες, και όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό, αυτό που οραματίζεσαι να γίνει πραγματικότητα. Και πώς θα το κάνεις πραγματικότητα? Με αποφασιστικότητα, με δύναμη, μέσα από απογοητεύσεις της ζωής, διότι οι εμπειρίες της ζωής θα σε κάνουν δυνατή, κακά τα ψέματα. Θα σε μάθουν πάρα πολλά πράγματα για τους ανθρώπους, γιατί το 3 είναι μια συνθετική ενέργεια. Το 3 βεβαίως Ξυφών εδώ δεν έχει τόσο πολύ θετική δόνηση, αλλά έρχεται όμως να σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς λειτουργούν οι νόμοι, η τριαδικότητα των νόμων. Το 2 έρχεται να σου πει αποφάσεις, ήρθε η ώρα των αποφάσεων, πάρε το χρόνο σου να ζυμωθούν αυτές οι αποφάσεις, αλλά έχεις ικανότητες και μπορείς αυτές τις αποφάσεις να τις υλοποιήσεις. Εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση, τη βλέπεις μεταμόρφωση. Άλλο 3 αυτό, άλλο 3 εδώ, γιατί εδώ είναι μια πορεία. Εδώ η πορεία της ζωής με την προστασία που έχεις και με αυτή την κάρτα έρχεται να σου πει μη φοβάσαι, διότι στη ζωή χρειάζεται να προχωρήσεις και με το φόβο σου, αλλά αυτή η πύλη έρχεται να σου πει και να μετουσιώσει, το σκότωσα. Λοιπόν, να υλοποιήσει, να το πω έτσι γιατί δεν ξέρω γιατί δεν μου έρχεται, είναι μια λέξη που δεν μπορώ να την πω τώρα. Λοιπόν, να υλοποιήσεις, να δημιουργήσεις, να χτίσεις γύρω από αυτό. Η πύλη σου λοιπόν έχει προστασία, έχει δύναμη, έχει υλοποίηση. Εντάξει. Πάλι μέσα. Και αυτά θα πάνε πάλι μέσα. Ιδιαίτερες αιγυπτιακές κάρτες. Ωραία, λοιπόν. Να ανακατέψω, επιτρέψτε μου λίγο, για να πάμε στη δεύτερη επιλογή και στο δεύτερο σύμβολο. Το δεύτερο σύμβολο που είναι ο κύβος, ιδιαίτερο σύμβολο και αυτό, γεωμετρικό, περικλεί, αλλά είναι κρυστάλλινο, καθάριο, σημαίνει επίσης χτίζω, σημαίνει επίσης εμπεριέχω, σημαίνει υλοποίηση και αυτό, για κάποιο λόγο το επέλεξε, αλλά θα μάθουμε αμέσως περισσότερα πράγματα σε λίγο. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη μας επιλογή. Η δεύτερη επιλογή ξεκινάει με έναν βαλέ κούπα.
Ο Βαλέσκουπα είναι το πρώτο ζώδιο νερού και έχει να κάνει με τον καρκίνο. Άρα λοιπόν η πρώτη μας εδώ, το πρώτο πράγμα που αμέσως καταλαβαίνουμε είναι ότι έχουμε ζώδιο καρκίνος. Εδώ ο καρκίνος τι σημαίνει? Είναι το νερό, είναι η ευαισθησία, είναι η ψυχή, είναι ένα καλό παιδί, δηλαδή αμέσως ξεκινάμε ότι είσαι καλό παιδί εσύ, ότι έχεις ψυχή, είτε είσαι κορίτσι, είτε αγόρι, είτε άντρας, είτε γυναίκα. Καμιά φορά είσαι λίγο αφελής, διότι η ευαισθησία σου σε κάνει έτσι, γιατί όσοι άνθρωποι έχουν καρδιά, καμιά φορά φαίνονται λίγο αφελείς απέναντι στους άλλους, που είναι και καλαμάγκες, ας πούμε, εντάξει, okay. Αλλά αμέσως έχουμε αυτόν τον προσδιορισμό. Μιλάμε λοιπόν για ζώδια του νερού. Το δεύτερο που έχω να σου πω είναι ότι σαν κάρτα αντιπροσωπεύει τις μοίρες 1 έως 10, άρα στον αστρολογικό σου χάρτη δες μοίρες 1 έως 10, για τα μεταβλητά ζώδια, αν έχεις δίδυμο, παρθένο, τοξότη, ιχθύς. Εντάξει. Είναι η εκπροσώπηση της κάρτας αυτής. Εκεί λοιπόν κάτι θέλει να σου πει, αν έχεις μοίρες από 1 έως 10 σε αυτά τα ζώδια, τα μεταβλητά, δίδυμος, παρθένος, τοξότης, ηχθής, διάβασε τις πληροφορίες, κάτι θέλει να σου πει. Η πύλη είδες έχει πολλές πληροφορίες, όμως η κεντρική πύλη που ανοίγουμε για σένα έχει να κάνει με τον καρκίνο, άρα ξεκινάμε με νερό, ξεκινάμε με κούπες. Εδώ βεβαίως έχει να κάνει και λίγο με την ανοριμότητα. Ο Βαλές αυτός ο κουπάτος είναι πολύ καλός, είναι πολύ ευαίσθητος. Παρόλα αυτά όμως, καμιά φορά η ευαισθησία αυτή κάνει το άτομο και λίγο, πώς να σου το πω, και λίγο αφελές, το κάνει και λίγο ανώριμο συναισθηματικά. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Δεν έχει οριμάσει ακόμα. Και δεν υπάρχει, ειδικά στο ερωτικό κομμάτι και στο επαγγελματικό βεβαίως, να έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν λίγο οριμάσει συναισθηματικά. Και θέλουν ένα μπαμπά, μια μαμά συνέχεια ή να τους αποδέχεται, ή να τους πει ναι, είσαι καλός, είσαι καλή. Δεν το λέω, χρειάζεται εννοείται, αλλά πάμε να δούμε τι πύλη ανοίγουμε. 9. Εντάξει, ξεκινάμε με το 9. Το 9 ξυφών. Άρα τι έχουμε εδώ? Εδώ με το 9 ξυφών έχουμε την αποφασιστικότητα, το τέλος κάποιων πραγμάτων, η αρχή κάποιων νέων πραγμάτων και το ξεκίνημα για κάποια νέα πράγματα. Μπορεί να είναι νέα ταξίδια, μπορεί να είναι νέα πράγματα, να ξεκινήσεις, να πας κάπου, κάτι καινούριο, αλλά κάτι πρέπει να κλείσει και συντονίζεσαι με την έκλειψη, διότι η έκλειψη τελειώνει κάτι, κάτι αφαιρεί από τη ζωή μας. Αλλά πρέπει να το πάρεις απόφαση όμως ότι κάτι τελειώνει, ό,τι είναι αυτό για σένα, το ξέρεις, το γνωρίζεις. Πάλι βγαίνει η προστασία εδώ. Ευλογία, κάρμα, αμοιβές. Έχεις προστασία στη δρόμο σου. Στην πύλη που ανοίγουμε εδώ έρχεται αυτή η κάρτα η Αιγυπτιακή με τον όρο, ο οποίος τι σου λέει? Έχεις προστασία, έχεις ευλογία. Πίστεψέ το. Συνεχίζουμε να ανοίξουμε την πύλη μας. Έχουμε τον αριθμό 3, 3 καρό. Το 3 καρό είναι γη. Έχεις ικανότητες. Μπορείς να πατήσεις γερά στα πόδια σου αυτό που σκέφτεσαι ή αυτό που θες να πετύχεις ή αυτό που έχεις βάλει στο μυαλό σου. Μπορείς να το πετύχεις. Έχεις δημιουργικότητα και σημαίνει επίσης και επιτυχίες θέλουν λίγο ζήμωση ίσως. Και να βάλουμε και μια τρίτη κάρτα η οποία είναι το 7. Το 7 καρό γη πάλι, που έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει τύχη, λύση προβλημάτων ίσως, επαφή, σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό. Αν το πιστεύεις, αν το γνωρίζεις, αν δεν πιστεύεις στον ανώτερο εαυτό, σημαίνει η προσευχή. Και γενικότερα επιτυχίες. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε 7 και 3, 10 και 9, 19. Άρα έχουμε καρκίνος, 19η μοίρα, 19η πύλη. Πάμε να δούμε τι σημαίνει. Εσύ λοιπόν αγαπημένη μου, έχεις επιλέξει μία πύλη η οποία μιλάει για την αγάπη. Άκου λοιπόν να δεις τι λέει αυτή η μοίρα. Ένας ιερέας τελεί μία γαμήλια τελετή. Ένα ζευγάρι το οποίο ενώνεται.
με τα δεσμά του έρωτα, της αγάπης, της φροντίδας, της ευθύνης, του μαζί, της συνεργασίας, όλες αυτές οι ποιότητες, διότι ο έρωτας και η αγάπη έχουν πολλές ποιότητες. Η στήριξη, η κατανόηση, η αμοιβαία αποδοχή και ο συμβιβασμός, και δεν το λέω με την αρνητική ενέργεια, έτσι, με την αρνητική μάλλον έκφραση αυτής της λέξης, είναι η αλληλεπίδραση. Δύο ανθρώπων όπου τελικά κάτω από την ίδια στέγη έρχονται μαζί να συνεργαστούν σαν ομάδα, σαν ένα και να βγουν προς τα έξω και να διεκδικήσουν τη ζωή, να πολεμήσουν για τη ζωή. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και η τελετή. Η τελετή δεν είναι τυχαία. Τα λόγια, ο τόπος, οι μυρωδιές, όλα αυτά έρχονται να επικυρώσουν την υπόσχεση που δίνει λοιπόν το ζευγάρι ο ένα προς τον άλλον και καθηγιάζονται. Υπάρχει μια καθαγιασμός που λένε, δηλαδή ευλογούνται, αυτά τα δύο άτομα ευλογούνται λοιπόν μέσα από την τελετή του γάμου. Αυτό βεβαίως, η τελετή του γάμου δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια, έτσι, από πριν ακόμα, σε πολύ παλιούς πολιτισμούς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, έδιναν λοιπόν το ζευγάρι, έδινε αυτή την υπόσχεση μεταξύ τους. Είναι μια πολύ όμορφη πύλη η οποία έρχεται να σου απαντήσει και να σου πει γενικότερα ότι δεν έχει σημασία, να σου πω το εξής, δεν έχει σημασία αν έχεις χωρίσει, έτσι. Αν παντρευτήκατε, χωρίσατε, κάνατε παιδιά, υπήρξε λοιπόν όμως μια διαδικασία όπου ξεκινήσατε όλο αυτό το ταξίδι, στο οποίο όπως και να έχει όμως, στη διαδρομή σου αυτή στη ζωή έπρεπε να γίνει. Κάποιες από εσάς, ναι, μπορεί να συνεχίζετε ο γάμος, να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες, να είστε ok, λίγο εντάξει, λίγο όχι πολύ εντάξει, εξαρτάται, διότι αυτά είναι και πολύ ανθρώπινα. Παρόλα αυτά όμως, αν μείνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει και η ευλογία που έχεις. Είσαι και εσύ ευλογημένη, ευλογημένος, είναι όμως και ο σύντροφός σου και η σύντροφός σου ευλογημένη και ευλογημένο. Η πύλη λοιπόν μιλάει για την αγάπη. Η πύλη μιλάει για τη δέσμευση, η πύλη μιλάει για την οικογένεια. Και αυτή η πύλη είναι πολύ σημαντική, διότι έρχεται σε αυτή τη φάση της ζωής σου να καταλάβεις ότι η οικογένεια και οι άνθρωποι σου και αυτά που έχεις δημιουργήσει είναι σύμφωνα με το σχέδιο, να σου το πω έτσι, του σύμπαντος, του Θεού. Και βγαίνει και εδώ φυσικά και στο είπα και προηγουμένως και η ευλογία. Τι κάνεις λοιπόν, είσαι ένα άτομο αγαπητό, κάποιος κύκλος κλείνει, κάτι τελειώνει, χρειάζεται να τελειώσει και πρέπει και εσύ με το μυαλό σου λίγο να το δουλέψεις λιγάκι. Έχεις όμως πολύ μεγάλη δύναμη, μεγάλη αποφασιστικότητα και μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα με το 7 που είναι και μια πάλι κάρτα ευλογίας, να πετύχεις και χρήματα, να επιλύσεις τυχόν κάποια προβλήματα που σε απασχολούν, εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι θα χρειαστεί και χρόνος, γιατί η γη σημαίνει χρειάζομαι χρόνο. Θα γίνονται κάποια πράγματα πιο αργά. Αυτή είναι η πύλη σου, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου. Ωραία λοιπόν. Ετοιμαζόμαστε, όχι εδώ θα πάει, και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη πύλη, που είναι και η πύλη που εγώ επέλεξα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και εγώ θα ευλογήσω τα γένια μου που λένε ότι... Για να κατέψουμε λίγο καλά εδώ. Πόπο, η τρίτη πύλη που ετοιμάζεται έχει πολλά πράγματα να μας πει. Τρίτη πύλη λοιπόν, η τρίτη πύλη που είναι η πυραμίδα, που έχει ως σύμβολό της και το χέρι της Φατίμα, ένα χέρι άγιο, ένα χέρι σύμβολο, ένα χέρι με αριθμολογική δόνηση, με βαθύτατες αριθμολογικές αναλύσεις. Μπες στο site μου, στα castaro.gr, ψάξε για το χέρι της Φατίμα. Εκεί μπορείς να βάλεις κάποια πράγματα, δώσε πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εκεί υπάρχουν συμβολισμοί και μάλιστα πολλές φορές είναι αντίθετες οι πληροφορίες. Και λες, μα καλά, από τη μία μου λέει επιτυχία και από την άλλη μου λέει, ξέρω εγώ, δυστυχία. Γιατί η ζωή έτσι είναι. Η δυστυχία και η ευτυχία εναλλάσσονται
με πολύ έντονο ρυθμό, πολύ γρήγορο ρυθμό. Και πρέπει μέσα στη δυστυχία σου να βρεις την ευτυχία. Πάμε. Λοιπόν, εδώ τι επιλέξαμε. Ω, ένας δυνατός βασιλιάς εδώ, υδροχός λοιπόν. Ο υδροχός, ο οποίος εδώ σπαθεί, γιατί είναι ο βασιλιάς σπαθεί, και ο βασιλιάς σπαθεί αντιστοιχεί στο τελευταίο ζώδιο του υδροχώου. Ανοίγουμε αυτή την πύλη λοιπόν, υδροχώος, κρόνιες ενέργειες, ουράνιες βέβαια με τη σύγχρονη αστρολογία, αλλά και κρόνιες ενέργειες, γιατί στην κλασική αστρολογία ο υδροχώος έχει ως κυβερνήτη τον Κρόνο. Και ακόμα στην ωραία αστρολογία, όταν κάνουμε αναλύσεις, εκεί πηγαίνουμε και παίρνουμε την κλασική μέθοδο που κάναν και αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, όμως οι μοίρες, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία, μπορεί να πας σε ένα αστρολογικό site, να δεις το στον αστρολογικό σου χάρτη και θα ψάξεις αν έχεις μοίρες από 21 έως 30, εντάξει, 21 έως 29, 30 δεν υπάρχει, τέλος πάντων, στα παρορμητικά ζώδια, όπως είναι κρύος, καρκίνος, ζυγός, εγώκερος. Έχεις κάπου μοίρες εκεί σε αυτά τα ζώδια. Θα το δεις σε αφορά λοιπόν. Πάμε όμως να ανοίξουμε τη μοίρα εδώ, την πύλη μας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε έναν όριμο άντρα, έχουμε να κάνουμε ένα δυνατό βασιλιά, ο οποίος σκέφτεται και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, πολλές φορές ανάλογα με τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να πει πολλά, μπορεί να πει λίγα και να είναι αληθινά. Εντάξει. Ξεχωρίζει την αλήθεια, την ψέμα, και θα χρειαστεί και το επόμενο διάστημα, για όλους εμάς που ακούμε και για ένα χρόνο μπροστά περίπου, από την ώρα που το βλέπεις την ανάλυση, να ξεκαθαρίσουμε, να αποφασίσεις την ψέμα, την αλήθεια, τι συμβαίνει, δεν συμβαίνει, ποια είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Πάμε όμως να δούμε τη μοίρα. Τι ανοίγουμε. Έχουμε λοιπόν ένα 6 σπαθί. Και εδώ σπαθί, έτσι, βασιλιά σπαθί. Το 6 είναι από τις κάρτες οι οποίες μιλούν για σχέσεις γενικά. Ότι στο διάβα της ζωής οι σχέσεις σου, όποιες σχέσεις και να είναι, είναι καρμικές. Πάρ' το απόφαση. Για κάποιο λόγο υπάρχει μία καρμικότητα. Το 6 σπαθί επίσης σημαίνει μιλάω, επικοινωνώ, περνάω δυσκολίες βέβαια στο γάμο, στη σχέση, σε επικοινωνιακό επίπεδο, δεν με καταλαβαίνουν, δεν τους καταλαβαίνω, αλλά όμως το 6 έρχεται να σου πει βρες αρμονία. Συνεχίζουμε, ανοίγουμε την πύλη. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε ένα δεύτερο δυνατό εξάρι. Εδώ έχουμε γη, 6 καρό. Γεγονότα, έχεις βοήθειες, έχεις ενέργεια, δύναμη και μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες μέσα από την δύναμή σου, την εσωτερική και την υπομονή. Δύο εξάρια εδώ που μας κάνει 6 και 6, 12, μας κάνει το 3, ένας άλλος αριθμός ο οποίος μιλάει για αρμονία, είναι να βρεις τις ισορροπίες. Ισορροπίες στην οικογένεια, ισορροπίες στην ψυχή σου, ισορροπίες με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να σου το πω είναι πώς αυτός, εσύ δηλαδή, είτε άντρας είτε γυναίκα, το παίρνεις υπεύθυνα πάνω σου, απόφαση και εξισορροπείς θέματα οικογένειας και θέματα επαγγελματικά κιόλας. Για να δούμε και την τελευταία, για να δούμε τι μοίρα ανοίγουμε. Και έχουμε τον Άσο. Άσος καρό. Πολύ καλό. Γη. Δύο πολύ γήινες κάρτες με τον Άσο καρό, που σημαίνει και φιλοδοξίες και χρήμα και καινούργια ξεκινήματα και καλά νέα και δράση όμως τώρα. Πάρ' το πάνω σου. Ο Άσος γενικά είναι από τις πολύ καλές κάρτες που σηματοδοτεί ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να κάνεις κάποια καινούρια ξεκινήματα. Πού παίρνεις απόφαση εσωτερικά μέσα σου, στο είναι σου και λες το πήρα απόφαση, θα κάνω κάτι καινούριο, θα πάρει χρόνο και αυτό το καινούριο μπορεί να κάνει είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά και κυρίως έχουμε μια πιο επαγγελματική έτσι χρωματισμό. Για πάμε να δούμε τι ανοίγουμε. Έχουμε λοιπόν υδροχό, έτσι. Υδροχός. 6 και 6, 12 και ένα 13. Άρα ανοίγουμε υδροχό, 13η πύλη. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή.
Θέλω λοιπόν να μ' ακούσεις πολύ προσεκτικά για αυτό το τρίτο σύμβολο, διότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ταιριάζει και σε μένα απόλυτα, απόλυτα και με αυτό που κάνω, αλλά και εσείς που μ' ακούτε και αυτό και εσείς συμμετέχετε και ενσωματώνεστε και εσείς στη δική μου ενέργεια. Το όνομα αυτής της πύλης, αυτού του συμβόλου, είναι το ένα βαρόμετρο. Και τελειώνει εκεί. Ένα βαρόμετρο. Τι μπορεί να κάνει ένα βαρόμετρο? Γι' αυτό μιλάμε ότι η γλώσσα της αστρολογίας έχει συμβολισμούς και δεν είναι για όλους και πρέπει κάποιοι να μπορέσουν να το αναλύσουν για να καταλάβουν θέλουν να πούνε. Και οι μοίρες και οι συμβολισμοί των ζωδίων και οι συνθέσεις τους και τα τετραγωνά τους και οι όψεις τους, όλα όλα είναι μια γλώσσα συμβόλων. Λοιπόν, η αστρολογία είναι συμβολισμός. Γι' αυτό δεν την κατανοούν πολλοί άνθρωποι. Ναι, όντως δεν ισχύει μόνο το ζώδιο και ο οροσκόπος, ισχύουν και άλλα πράγματα, είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Πάμε να δούμε. Και πολλοί που κάνουν επιστήμονες μελέτη και εξετάζουν μόνο το ζώδιο, δεν λέει ακριβώς τίποτα το ζώδιο. Ελέγξαμε, λέει, 2.000 διδύμους. Έχουν άλλα. Βέβαια, εννοείται, φυσικά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν λέμε ζώδιο, το εξωτερικό είναι απλά η βάση μας, τίποτα άλλο. Παίζει ρόλο ο οροσκόπος. Ο οροσκόπος μπορεί κάποια στιγμή να γίνει πιο ισχυρός από το ίδιο το ζώδιο. Παίζει όλος ο χάρτης κτλ. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε, πρόσεξε να δεις, με φυσικούς νόμους. Το βαρόμετρο τι κάνει? Πιάνει τους φυσικούς νόμους της φύσης, της ζωής. Δεν τους βλέπουμε τους νόμους αυτούς στο βαρόμετρο, δεν βλέπουμε τις αλλαγές που έρχονται στην ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι? Γιατί το βαρόμετρο μετράει την ατμόσφαιρα. Αλλάζει η πίεση, το πιάνει. Είναι επίσης το βαρόμετρο ένα σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο όμως βασίζεται και αυτό στην αρχαία μαντική τέχνη της αρχαϊκής πρόγνωσης μέσα από τους ιονούς κιόλας. Τα ζώα λοιπόν και αυτά ανάλογα με την αλλαγή της ατμόσφαιρας αντιλαμβάνονται αυτές τις δονήσεις και είναι ένα σύμβολο το οποίο μας οθεί να αναζητήσουμε μέσα μας σε οποιοδήποτε επίπεδο τη συνείδησή μας, τη γνώση μας, τη διαδικασία μας και αυτό στην αστρολογία ως σύμβολο έχει ένα κλειδί. Ξέρεις ποιο είναι το κλειδί? Η πρόβλεψη. Τι κάνω εγώ? Προβλέπω. Κακά τα ψέματα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε σας γράφω άρθρα, είτε κάνουμε αναλύσεις ταρό, είτε αριθμολογικές, είτε διάλεξε μια κάρτα, είτε αυτό που κάνουμε όλα. Ποιο είναι το κλειδί, το νόημα είναι η πρόβλεψη. Κάνουμε προβλέψεις. Το βαρόμετρο λοιπόν αφορά εσάς σαν πύλη, που σημαίνει ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα της πρόβλεψης, της προβλεπτικότητας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κάποιοι άνθρωποι το μαθαίνουν, κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί και το εξασκούν, το μεγαλώνουν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ο σκοπός και η παγίδα είναι να μην ανταγωνιζόμαστε σε αυτό, διότι ναι, αν το πάρουμε λογικά, πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εσένα, από εμένα, από εσένα κτλ. Το βαρόμετρο όμως έχει να κάνει καθαρά. Άρα λοιπόν μιλάμε για το ταλέντο, την ικανότητα, την εκπαίδευση, τη γνώση της πρόβλεψης. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιείς τις δυνάμεις του μυαλού, του νου, είναι αυτό που σας λέω και εγώ καμιά φορά μου έρχεται φλασιά, ωριμότητα, δυναμική, αποφασιστικότητα, γρήγορη σκέψη, ορθός λόγος, πρακτικότητα, μετουσιώνεται επίσης σε επικοινωνία μέσα για οικογενειακά θέματα, θέματα σχέσεων, γάμου, ερωτικά. Μετουσιώνεται λοιπόν επίσης σε έξι καρό που έχει να κάνει με θέματα συνεργασίας και επαγγελματικά. Είσαι άριστος, άριστη να προβλέψεις τις συμπεριφορές των ανθρώπων και ανάλογα να προσαρμόσεις τη συμπεριφορά σου, το στυλ σου και έτσι πετυχαίνεις τα μέγιστα και ως άνθρωπος ακόμα και αν περάσεις μέσα από δύσκολους ανθρώπους, πολλές διαδικασίες, δύσκολες επιλογές, ζώρικους ανθρώπους, δεν κολώνεις, δεν έχεις απολύτως κανένα πρόβλημα να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή, αλλά γιατί είσαι ένα φιλόδοξο άτομο επίσης,
όλο αυτό, όλη αυτή η πύλη σε βοηθάει να προβλέψεις τις συμπεριφορές των ανθρώπων, να τους κατανοήσεις και να ξέρεις τι να περιμένεις από αυτούς και να προστατευτείς. Το πιάνεις το νόημα τώρα? Κατάλαβες πόσο βαθιά πήγαμε? Ευλογημένο κι αυτό. Πολύ δυνατό. Ωραία. Δεν λέω κάτι άλλο. Το πήρες το μήνυμα. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας επιλογή. Τελευταία λοιπόν πύλη που θα ανοίξουμε είναι η τέταρτη επιλογή, που είναι ο κόνος, να το πω έτσι, σαν κονάριο που είναι, με πολύ ενέργεια, φως και δύναμη. Και κάτι θέλει να μας πει. Λοιπόν, για πάμε. Για να ανακατέψω λίγο εγώ εδώ. Να δούμε τι επιλογή θα έχουμε, με τι ξεκινάμε και επιλέγω. Επιλέγω, εδώ είμαστε. Μία πολύ όμορφη, δυνατή βασίλισσα που είναι μπαστούνι. Μπαστούνι σημαίνει φωτιά. Είναι το δεύτερο ζώδιο της φωτιάς και το δεύτερο ζώδιο της φωτιάς είναι λέον. Αφορά μοίρες 21 έως 30, ψάξε τον αστρολογικό σου χαρτί αν θέλεις, αφορά τα σταθερά ζώδια. Για εσάς τους Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους που έχετε στον αστρολογικό σας χάρτη κάπου εκεί τις τοποθετήσεις από 21 έως 29 μοίρα σε κάποια από αυτά τα ζώδια. Λέων λοιπόν, δύναμη, σοφία, εφράδια, εξυπνάδα, ζώρικη. Αν ευρεάσει αυτή η βασίλισσα είναι ζώρικη. Γίνεται τύρανος λίγο. Όμως έχει πάθος για ζωή, έχει πολλή ενέργεια, έχει λάμψη και μπορεί να είναι και μια γυναίκα την οποία μπορείς να την εμπιστευτείς να σου δώσει πολύ ορθές και σωστές συμβουλές. Εντάξει, πάμε. Για να ανοίξουμε την πύλη μας. Εδώ τι έχουμε, το 6 κούπα. Να τες οι κούπες εδώ. Μια πολύ καλή κάρτα που μιλάει για θέματα σχέσεων, που μιλάει για προστασία, για ευλογία, που μιλάει ότι είσαι στο σωστό δρόμο, μιλάει για αγάπη, για καρμικές σχέσεις. Έχουμε ένα άλλο 4 κούπα. Α, νερό λοιπόν, πολύ νερό εδώ. Μιλάει για οικογένεια, μιλάει για ανθρώπους, σχέσεις, πολύ στενές σχέσεις με τους ανθρώπους. Ασφάλεια, αγάπη, οικογενειακές σχέσεις. Πολύ ιδιαίτερο αυτό και έχουμε και ένα δω, ρε, τι γίνεται εδώ, η αγάπη πάει και έρχεται. Εδώ έχουμε πολύ νερό λοιπόν. Αυτή η γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η πύλη λοιπόν είναι που ανοίγει, έχει πολύ αγάπη. Το 10 κούπα σημαίνει προστασία, σημαίνει χαρά, σημαίνει θετικές αλλαγές, σημαίνει δώρα. Είναι όλα αυτά τα οποία μπορείς να φέρεις στη ζωή σου. Μέσα λοιπόν από αυτή τη γυναίκα, από αυτό που ανοίγει δηλαδή, μέσα από φωτιά κιόλας, γιατί μπορεί να είναι και ο συμβολισμός, έτσι. Ευλογία, οικογένεια, οικογένεια, οικογένεια. Στο τρίπτυχο, γιατί και αυτές οι τρεις κάρτες στην ουσία αυτό που ανοίγουν είναι η οικογένεια. Τι έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν Λέον στον 20, στην 20η μοίρα. Λέων 20η μοίρα. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει ο συμβολισμός αυτός. Άκου λοιπόν, φίλοι μου και φίλε μου, μια πολύ ιδιαίτερη μοίρα, μια πολύ ιδιαίτερη πύλη. Ινδιάνοι, οι Ζούνοι έτσι λέγονται, εκτελούν την τελετουργία του ήλιου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επιστροφή στις ρίζες, επιστροφή στις δοξασίες. Είναι η μεγαλοπρέπεια του ήλιου. Είναι ο ήλιος ο οποίος έρχεται μετά από μία καταιγίδα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι για τους ανθρώπους που έχουν κουραστεί πάρα πολύ στη ζωή τους, κυρίως διανοητικά, γιατί έχουμε κάψει όλο εγκέφαλο με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, και επειδή έχουμε καταστρέψει τα πάντα μα τα πάντα, ήρθε η στιγμή της αρμονίας.
Ήρθε η στιγμή να γεμίσουμε ενέργεια, θετική ενέργεια, να γεμίσουμε με φως, όχι στη σκοτεινή. Ήρθε η στιγμή εμείς ως φυσικοί άνθρωποι να ενοποιηθούμε λοιπόν με την πηγή όλης της ζωής πάνω στη γη, που είναι ο ήλιος. Διότι ο ήλιος είναι πηγή ζωής, κακά τα ψέματα. Αυτό όμως που θέλει να σου πει εδώ είναι η δημιουργική δύναμη ή, μάλλον το πω λίγο διαφορετικά, η ιερή δημιουργική δύναμη της αγάπης. Δες πως το σύμβολο έρχεται και δένει. Άρα λοιπόν το σύμβολό σου, αγαπημένη, αγαπημένη μου, έχει να κάνει με την πύλη της αγάπης. Έχει να κάνει με την πύλη της ομορφιάς, της ιερότητας, της λατρείας, της αγάπης. Και ως ήλιος, γιατί και εδώ έχουμε μια εκπρόσωπο του ήλιου, είναι η ζεστασιά της αγάπης. Είναι η ζεστασιά μέσα από τους ανθρώπους. Άρα αγαπημένα, αγαπημένη μου, αυτό το οποίο θέλει να σου πει η πύλη και που βγαίνει και μέσα από την περίοδο που κάνουμε τώρα αυτή την ανάλυση που έχει να κάνει με την έκλειψη στον κρυό, αυτό το οποίο σου λέει είναι θα νικήσεις μέσα από την αγάπη, διότι η αγάπη πάντα νικά. Και με αυτό το όμορφο να σε ευχαριστήσω και θέλω να ακούσω, να μου γράψεις από κάτω την άποψή σου, αν σου φάνηκε ωραίο, αν σου άρεσε, και μη χάσεις με κανέναν τρόπο την προηγούμενη ανάλυση που είχε να κάνει με το άνοιγμα πύλης με τα καρμικά και την πιο προηγούμενη ανάλυση με το πεπρωμένο και την έκλειψη. Να σε καλά, θα τα πούμε.